Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Καλώς ήρθατε στο FZ. Για τις διάφορες επεμβάσεις στήθους θα μιλήσουμε σήμερα, καθώς εξακολουθούμε να διανύουμε τον μήνα του μαστού. Αυτές οι επεμβάσεις είναι είτε κοσμητικές, αισθητικές, είτε επανορθωτικού τύπου. Για όλα αυτά όμως και για τα ερωτήματα που θα προκύψουν, έχουμε μαζί μας τον πλαστικό χειρούργο, τον Δόκτωρ Ανδρέα Σκαρπάρη, για να μας δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα σας. Διανύουμε το μήνα του μαστού, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε για το τι υπάρχει σε αυτή την κατηγορία που αφορά όχι μόνο τις γυναίκες, αφορά και τους άντρες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τις καθαρά αισθητικές. Οι περισσότερες από εμάς τις γυναίκες για τον α ή β λόγο έχουμε προβλήματα. Κάποιες ίσως έχουν μεγάλο μαστό, κάποιες έχουν πολύ μικρό. Δεν θα αναφερθούμε στο κομμάτι του καρκίνου του μαστού και της αποκαταστάσης. Αυτό είναι το κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο φυσικά χρειάζεται περισσότερη από μία εκπομπή. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μια γυναίκα η οποία έχει ένα μεγάλο μαστό και ουσιαστικά στο τέλος της ημέρας αλλάζει και ο τρόπος ζωής της. Δηλαδή η καθημερινότητά της δυσκολεύει, διότι δημιουργούνται προβλήματα μυοσκελετικά, προβλήματα ίσως, εσείς θα μας πείτε καλύτερα, σε σχέση με την καλύτερη λειτουργία του σώματος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Πώς μια γυναίκα η οποία έχει ένα πρόβλημα με το μαστό της, το οποίο της δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα, μπορεί να το επιλύσει χωρίς να υπάρξει αλλαγή στον τρόπο ζωής της. Ωραία. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι οι αισθητικές επεμβάσεις στο στήθος είναι πάρα πολύ συχνές. Έτσι. Θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε σε τρεις ομάδες. Η μία είναι αυτή που αναφέρεται, η σμίκριση, η μειωτική επέμβαση για το στήθος, στις περιπτώσεις που έχουμε μεγαλομαστία, μεγάλους μαστούς. Η δεύτερη ομάδα είναι η αυξητική στήθους, στις περιπτώσεις που έχουμε μικρό μέγεθος μαστού και θέλουμε να δώσουμε περισσότερο όγκο. Και η τρίτη ομάδα είναι η περίπτωση που έχουμε πτώση του μαστού και θέλουμε να κάνουμε μια ανόρθωση. Έτσι, παίρνοντας την πρώτη ομάδα. Να κατηγοριοποιήσουμε λοιπόν, να βάλουμε την πρώτη ομάδα. Θα έλεγα ότι η σμίκριση μαστού είναι ταυτόχρονα και αισθητική επέμβαση, αλλά και λειτουργική. Οπωσδήποτε. Γιατί ο μεγάλος μαστός, το μεγάλο βάρος, δημιουργεί προβλήματα στη γυναίκα. Όπως σωστά αναφέρατε, πολύ συχνό είναι το πρόβλημα πόνου στην πλάτη. Στη μέση, γενικά επιδεινώνεται. Πολλές φορές γίνονται κάποιες δερματίτιδες λόγω τριβής του δέρματος. Οι γυναίκες παραπονιούνται για το στιθόδεσμο, ότι τους προκαλεί πόνο λόγω του μεγάλου βάρους και επιζητούν μία λύση. Τη λύση τη δίνουμε εμείς, οι πλαστικοί χειρουργοί, όταν υπάρχει αυτό το αισθητικό πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις σμίκρισης του μαστού και ο πλαστικός χειρούργος θα διαλέξει την κατάλληλη μέθοδο ώστε να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αναλόγως τώρα εγώ τι θα ζητήσω, εσείς βλέπετε όμως πόσο το πρόβλημα είναι μεγάλο ή είναι μικρό και αναλόγως κρίνεται, δεν είναι ό,τι θέλει ο ασθενής. Σίγουρα, ειδικά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα, ένα μέγεθος που είναι αρμονικό με το υπόλοιπο σώμα. Ωραία, για εξηγήστε μας λοιπόν. Πράγματα, θα έρθει μια κυρία στην περίπτωση, εντάξει, στην περίπτωση της μίκρυνσης, νομίζω ότι είναι συγκεκριμένες οι διαδικασίες που ακολουθείτε. Ναι. Αλλά παράλληλα με τις μίκρυνσης πετυχαίνετε και την ανόρθωση. Αυτό είναι, συνεπάγεται, δηλαδή πάντα η σμίκρυνση είναι και η ανόρθωση μαζί, γιατί η μεγάλη μαστή είναι πάντα πτωτική. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε γίνεται η επέμβαση της μίκρυσης και ταυτόχρονα της ανόρθωσης. Στη μίκρυση αφαιρείται μέρος του όγκου του μαστού που είναι λίπος, μέρος του αδένα και το επιπλέον δέρμα. Μάλιστα. Αυτές οι περιπτώσεις, όπως έχω πει, είναι περισσότερο
και ανακουφιστικές και είναι μια ομάδα ασθενών που είναι σχεδόν πάντα ευχαριστημένη, όποιο είναι και το αποτέλεσμα, γιατί τους απαλλάσσει από ένα μεγάλο βάρος, τους βοηθά στην καθημερινή ζωή, στον τρόπο που ντύνονται, στις διάφορες δραστηριότητες, στα αθλήματα. Πόσο μπορεί να ζυγίζει έτσι ένας μεγάλος μαστός και δημιουργεί τόσα προβλήματα? Μπορεί να αρχίσει από μικρό μέγεθος μέχρι τεράστιος, οπότε μιλάμε για γιγαντομαστία. Μπορεί να υπάρχουν και γυναίκες που έχουν μαστούς 2-3 κιλά ο καθένας. Οπότε βλέπουμε πόσο αμέσως απελευθερώνεται το σώμα από ένα φορτίο το οποίο είναι συγκεντρωμένο σε ένα σημείο και επιβαρύνει άλλα μέρη. Ακριβώς, πλέον μιλάμε για θέμα υγείας, για επιβάρυνση της σπονδυλικής στήλης. Οπότε αυτές οι γυναίκες αναζητούν επίμονα να κάνουν αυτή την επέμβαση. Πρώτα απ' όλα για ανακούφιση και δεύτερο για το αισθητικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στον αντίποδα. Γυναίκες οι οποίες δεν έχουν μαστούς. Και ερχόμαστε εδώ στα αγαπητά μας ενδέματα της σιλικόνης. Έχουμε λοιπόν το γέμισμα. Έχει χυθεί πολύ μελάνη, κακά τα ψέματα, και έχουν υποθεί πάρα πολλά λόγια. Όχι αδίκως όμως. Υπήρξαν περιπτώσεις. Ακούσαμε για εγχύσεις ελαττωματικά ενθέματα. Ακούσαμε για περιπτώσεις που παλιότερα φυσικά, αυτό πρέπει να το βάζουμε, που δημιουργούντουσαν κάποια ειδήματα στο μαστό. Τι είναι τώρα το νέο δεδομένο και πόσο καλύτερο είναι από την αρχή που χρησιμοποιήθηκαν τα ενθέματα? Και έχουμε εδώ πέρα εδώ και αρκετές δεκαετίες χρησιμοποιούνται διάφορα θέματα για να δώσουμε τον απαιτούμενο όγκο στο μαστό. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν δύο ομάδες γυναικών που ζητούν αυτή την επέμβαση. Η πρώτη ομάδα είναι νεαρές κοπέλες που δυστυχώς δεν έχουν αναπτύξει το μαστό τους, δεν έχουν αρκετό όγκο μαστού και νιώθουν αρκετά μειονεκτικά. Σε ποια ηλικία όμως πρέπει να ανάπτυξη του, η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του μαστού γίνεται στα 18. Στα 18. Άρα βάζουμε ένα μαξιλάρι και λέμε 18 και άνω. Και πάνω. Έτσι. Τώρα, πάντα συμβουλεύουμε τη γυναίκα. Αν σκοπεύει να μείνει έγκυος, έτσι, πάντα περιμένουμε να τελειώσει τις εγκυμοσύνες και μετά θα διορθώσουμε το στήθος. Γιατί μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή στο σχήμα και στο μέγεθος του στήθους. Τώρα, αν είναι σε πολύ νεαρή ηλικία και αυτό της προκαλεί κάποια ψυχολογική επιβάρηση, μπορεί άνετα να κάνει το χειρουργείο αυξητικής μεσηλικού. Μεγάλο κομμάτι της ψυχολογίας θα το αναλύσουμε και μετά. Βεβαίως, ναι. Και έπειτα μπορεί άνετα να μείνει έγκυος, μπορεί να θυλάσει. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα είναι γυναίκες που είχαν φυσιολογικό μαστό, αλλά τον έχουν χάσει και κυρίως συμβαίνει μετά από εγκυμοσύνη και θυλασμό. Οπότε θέλουν να επαναποκτήσουν το στήθος που είχαν πριν την εγκυμοσύνη. Και αυτό είναι, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών που κάνουν αυτή την επέμβαση. Ωραία. Έχουμε λοιπόν διάφορους τύπους. Έχουμε εδώ μαζί μας φέρατε, είχατε την καλοσύνη να μας φέρετε. Μπορείτε να μας εξηγείτε, ναι, να το δείχνει. Αυτό που χρησιμοποιείτε εδώ και αρκετά χρόνια είναι τα θέματα σιλικόνης. Έτσι. Αυτό το θέμα σιλικόνης έχει παρόμοια υφή με τον μαστό. Ωραία, να το δείξουμε κάπως έτσι, απλά περισσότερο για το σχήμα του. Εντάξει, εδώ το στο slide, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση, δείχνεται μια άλλη τεχνική. Είναι αυξητική του μαστού με λίπος. Ωραία, θα δείξουμε λίγο το slide που πώς μπαίνει. Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και ωραία αυτό. Ωραία. Να πούμε πρώτα για τα σχήματα. Για τα σχήματα. Υπάρχουν δύο σχήματα ενθεμάτων, ενθεμάτων σιλικόνης. Είναι το στρογγυλό, είναι αυτό που βλέπουμε, που είναι και το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ένθεμα. Αυτό γιατί όπως είχαμε πει, συνήθως οι γυναίκες αναζητούν να αποκαταστήσουν το χαμένο όγκο και κυρίως το χαμένο όγκο στον άνω πόλο του μαστού που έχει χαθεί. Στο πάνω μέρος του μαστού. Οπότε βάζοντας ένα στρογγυλό ένθεμα, μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον όγκο στο πάνω μέρος του μαστού. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι βάζοντας ένα στρογγυλό ένθεμα δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ένα στρογγυλό στήθος. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο. Ακριβώς. Θα έχουμε ένα φυσιολογικό σχήμα. Δηλαδή
Βέβαια είναι πολύ σημαντικό από πού αρχίζουμε το προϋπάρχον σχήμα της, mm-hmm. της γυναίκας. Γι' αυτό και η κάθε επέμβαση εξατομικεύεται. Και τι εννοούμε αυτό? Εξατομικεύεται με τον όρο ότι θα χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο όγκο εθέματος, το κατάλληλο σχήμα εθέματος, την κατάλληλη τεχνική. Mm-hmm. Όπως είχα πει προηγουμένως, περισσότερο χρησιμοποιούμε το στρογγυλό ένθεμα και είναι και ο δεύτερος τύπος που είναι το ανατομικό, το θίατρο, ναι. το σχήμα δάκρυ που Μάλιστα. λέμε, που έχει περισσότερο όγκο στο κάτω μέρος του στήθους και εκεί το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δώσουμε όγκο στον κατώτερο πόλο του στήθους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η θηλή είναι πολύ κοντά στην υπομαστική άβλακα ή σε περιπτώσεις που είναι το στήθος εντελώς ναι. flat, δεν έχει καθόλου όγκο και θέλουμε Οπότε να δώσουμε ναι. κάπως ένα ανατομικό σχήμα. Λοιπόν, είδαμε και στις, μάλλον βλέπουμε τώρα στις φωτογραφίες, γιατί πάρα πολλοί έτσι που ακούνε για τα ενθέματα, παίζει πάλι πολύ φιλολογία σχετικά με το πού μπαίνει, πώς Ακριβώς. μπαίνει, ναι. Τα σχήματα, οι ουλές, όλα αυτά. Εξηγήστε μας δηλαδή με ποιους τρόπους στην προηγούμενη διαφάνεια μπαίνουν τα ενθέματα. Συνήθως κάνουμε μια πάρα πολύ μικρή τομή. Είναι περίπου 3 εκατοστά. Ωραία. Το βλέπουμε τώρα. Συνήθως γίνεται από κάτω. Α, έχουμε τα άλλα τα slide που δείχνει από πού μπαίνει. Εντάξει, θα τα βρούμε στην πορεία. Κάνουμε μία τομή είτε στην υπομαστική άβλακα αυτό το δείχνει το slide στο mammary incision, στην υπομάστια γραμμή. Η τομή έχει μήκος 3 εκατοστά. Αυτή είναι πάρα πολύ συχνή προσπέλαση. Η δεύτερη προσπέλαση είναι από τη θηλή. Κάνουμε μία ημικυκλική γραμμή στην θηλαία άλλου. Και η τρίτη περίπτωση μπορεί να μπει με μια τομή μέσα στη μασχάλη που σχεδόν αυτή η τεχνική έχει εγκαταληφθεί. Α, μάλιστα. Έτσι. Τώρα, πού τοποθετείτε το ένθεμα? Πού τοποθετείτε, ναι, διότι έχουμε διάφορους μύες, εδώ πέρα το ναι, βλέπουμε λοιπόν. Ο χειρουργός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα χώρο, μια θήκη όπως λέμε. Αυτός ο χώρος μπορεί να είναι είτε πάνω από το μείζωνα θωρακικό, μη κάτω από τον αδένα, όπως βλέπουμε. Στη δεύτερη φωτογραφία, στην πρώτη είναι η ανατομία του μαστού, βλέπουμε τον αδένα και το λίπος γύρω-γύρω, τις πλευρές και το μείζωνα θωρακικό μη. Άρα στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε το ένθεμα που έχει τοποθετηθεί πάνω από το μη. Μάλιστα. Και στην τρίτη φωτογραφία είναι η δεύτερη επιλογή που το ένθεμα τοποθετείται κάτω από το μη. Ναι. Τώρα πότε γίνεται η μία τεχνική ή η άλλη. Ακριβώς, ναι, υπό ποιες συνθήκες. Ναι, έχει να κάνει με ανατομία. Ακριβώς, εξαρτάται από την ανατομία του στήθους. Όταν έχουμε μία κοπέλα με πολύ μικρό στήθος που δεν έχει αρκετό όγκο, αρκετό λίπος ώστε να καλύψει το ένθεμα, είναι καλύτερα η σιλικόνη το ένθεμα να μπει κάτω από το μη ώστε να υπάρχει κάλυψη του ενθέματος από το από το μη. Αυτό μας δίνει και περισσότερο όγκο στο πάνω μέρος του μη. Χρησιμοποιούμε τη μάζα του μη να μας δώσει περισσότερο εδώ όγκο. Εδώ έχουν διαφορετική υφή αυτά. Ποιος είναι ο λόγος? Το ένα είναι πολύ πιο λίο, και το άλλο είναι κάτι έτσι σαν σαγρέ, δημιουργεί έτσι κάτι βουνελάκια. Αυτό έγινε για να αντιμετωπίσουμε μια οντότητα, ίσως δεν θα το έλεγα επιπλοκή, έτσι, που είναι πολύ σπάνια. Είναι δηλαδή για καθαρά ιατρικούς λόγους. Για καθαρά ιατρικούς λόγους. Δεν έχει να κάνει όμως με το υλικό. Έχει να κάνει απλά με τον τρόπο, την υφή. Πώς κατασκευάζεται η σιλικόνη. Είναι Ακριβώς. σημαντικό να το πούμε έτσι. Ναι. Υπάρχει το περίβλημα της σιλικόνης και μέσα τοποθετούμε ένα τζέλ που είναι αυτό το τζέλ. Ωραία, να το ανοίξουμε. Αυτά τα θέματα έχουν το cohesive gel. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν βλέπετε. Μάλιστα, έχει συνοχή αυτό το υλικό, οπότε αν κόψουμε τη σιλικόνη στα δύο... Ναι, όντως. Δεν βγαίνει. Άρα διατηρείται το σχήμα. Μάλιστα. Ταυτόχρονα έχει και ελαστικότητα τον τζέλ. Ναι. Οπότε ακολουθεί τις κινήσεις του, αν βλέπετε, δεν ξέρω πόσο φαίνεται. Είναι λίγο διαφανές, δεν ξέρω. Έχει κινητικότητα. Έχει πάντως. Κινητικότητα, οπότε τον τζέλ ακολουθεί τη φυσιολογική κίνηση του μαστού. Μάλιστα. Αυτό μας δίνει ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Αλλά με πολύ αργές κινήσεις κινείται. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι φυσιολογικό.
είμαι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Όπως κινείται ο φυσιολογικός μαστός. Έτσι. Οπότε υπάρχει το περίβλημα που δεν είναι, υπάρχουν περίπου 7 layers του περιβλήματος και αυτό γίνονται, είναι και πολύ ασφαλής. Σίγουρα η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί, ο τρόπος που κατασκευάζονται τα θέματα σιλικόνης την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει πάρα πολύ, γι' αυτό και δεν βλέπουμε προβλήματα. Μια συχνή ερώτηση που κάνει ο κόσμος είναι η ρήξη θα σπάσει το ένσημα. Ακριβώς, ναι. Αυτό μπορεί να αντεπεξέλθει σε μεγάλες πιέσεις χωρίς να γίνει κάποια ρήξη του εθέματος. Από το φοβάμαι βέβαια, έτσι, αλλά το κάνω. Είμαστε συνηθισμένοι γι' αυτό. Οπότε αυτά τα θέματα είναι ασφαλή. Ναι. Τώρα τι συμβαίνει. Όταν τοποθετήσουμε ένα ξένο σώμα στον οργανισμό και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο στήθος, είναι σημαντικό όμως να αναφέρω ότι βάζοντας μία σιλικόνη στο στήθος, η γυναίκα μετά από κάποιο διάστημα δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει κάποιο ξένο σώμα στο στήθος της. Το νιώθει, το νιώθει το ίδιο με το δικό της μαστό. Ναι. Έτσι. Και πρέπει να είναι μαλακό το στήθος, να μην μπορεί να ψηλαφίσει τη σιλικόνη. Εκτός σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν έχει καθόλου λίπος, είναι μόνο δέρμα, εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να το ψηλαφίσει. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα γι' αυτό το texture και τα smooth implants, τα λεία και τα... αυτό έγινε για να αντιμετωπιστεί μια οντότητα που λέγεται συρρήκνωση της κάψας. Ευτυχώς δεν τη βλέπουμε συχνά. Με ρωτήσετε πότε ήταν η τελευταία φορά που την έχω συναντήσει. Πραγματικά αυτό δεν θυμάμαι. Αυτό ακριβώς δηλαδή τι είναι κάψα. Τοποθετηθεί η σιλικόνη μέσα στο στήθος, ο οργανισμός δημιουργεί μια ενώδη κάψα. Περιχαρακώνει τη σιλικόνη. Έτσι, οπότε πλέον η σιλικόνη δεν έρχεται σε επαφή με το μαστό. Για άγνωστους λόγους υπάρχουν κάποιες εικασίες, κάποιες υποθέσεις και συνήθως το περίεργο είναι ότι μπορεί να εμφανιστεί μετά από χρόνια και ακόμη πιο περίεργο είναι ότι μπορεί να εμφανιστεί μόνο στον ένα μαστό. Γίνεται η λεγόμενη σκλήρυση της κάψας, capsule contracture στα αγγλικά, που τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Η κάψα αρχίζει συρρυκνώνεται και πιέζει το ένθεμα και το στήθος γίνεται σκληρό. Μάλιστα. Σε μεγάλου βαθμού συρρύκνωση. Είναι ουσιαστικά σαν να του επιτίθεται, έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι αλλεργία όπως πολλές φορές τον μπερδεύει ο κόσμος. Συμβαίνει για άγνωστους λόγους. Άρα η υφή έχει να κάνει καθαρά έχει να κάνει με αυτό. Έχει βρεθεί ότι αν χρησιμοποιήσουμε θέματα με αυτή την υφή, επειδή γίνεται διαπλοκή των ινών, είναι πολύ πιο δύσκολο να δημιουργηθεί η συρρήκνωση της κάψας. Και έχει βρεθεί ακόμη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν τοποθετηθεί η σιλικόνη κάτω από το μη, ακόμη μειώνεται αυτή η πιθανότητα. Οπότε μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα συρρήκνωσης της κάψας. Επειδή είναι πολύ αμήλικτος ο χρόνος, αυτό το ένεση αυτό λόγου λίπους, είναι με αυτό τον τρόπο κάνουμε γέμισμα πάλι. Ναι, αυτό είναι μια άλλη τεχνική που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λίπος του ασθενή, να κάνουμε μεταφορά λιποκυτάρων, μαζεύουμε... Από διάφορα άλλα μέρη του σώματος. Ακριβώς, δηλαδή κάνουμε λιπαναρρόφηση, αλλά με ατραυματικές τεχνικές, τα επεξεργαζόμαστε τα λιποκύτταρα και έπειτα τα ενίουμε στο μαστό. Αυτό όμως γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εκεί όπου θέλουμε να δώσουμε περισσότερο λίγο όγκο, λίγο γέμισμα. Αυτό δηλαδή, δεν μιλάμε για ολόκληρο χειρουργείο, ίσως είναι τοπικά στο γραφείο. Μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία. Ναι. Βέβαια χρειάζεται το χειρουργικό setting. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε με αυτή την τεχνική ένα άτομο που έχει πολύ μικρό μαστό, φλαστήθος, να δώσουμε... Απλά αυτό είναι ίσως βοηθητικό για αυτούς που θέλουν... Βοηθητικό, δηλαδή μια κοπέλα που έχει μπει κάποιο, μετρούμε τον όγκο του στήθους βάσει του, του όγκου του CTE, να γίνει full B. Έτσι, ή να πάει ένα μέγεθος πιο πάνω, C-cup. Γιατί... Είναι αποτελεσματικό όμως, όχι, να το πω διαφορετικά. Κρατάει περισσότερο χρόνο ή κρατάει τόσο χρόνο όσο θα κρατήσει ένα ένθεμα που... Πολύ καλή η ερώτηση αυτή. Τα λιποκύτταρα είναι ζωντανά κύτταρα και πρέπει να επιβιώσουν, πρέπει να αιματωθούν. Ένα μέρος των λιποκυτάρων που θα μεταφέρουμε στο μαστό θα νεκρωθεί, δεν θα επιβιώσει, θα αφομοιωθεί. Α, μάλιστα. Όταν έχουμε μία
uptake, δηλαδή ένα 50-60% του λίπους που βάλαμε mm-hmm. παραμένει, θεωρούμε ναι. μια επιτυχημένη μάλιστα. επέμβαση. Δεν και θεωρείτε ότι να... όλα που θα βάλετε θα σίγουρα, θα σε καμιά μείνουν. Περίπτωση ναι. δεν θα μείνουν όλα. Γιατί μου περνάει φορές... ο χρόνος ναι. και θέλω λίγο να μιλήσουμε για την αποκατάσταση γυναικών που έχουν χάσει το στήθος τους. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εκεί χρειάζεται μια ομαδική mm-hmm. προσέγγιση. Έτσι, μια γυναίκα που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού mm-hmm. και θα υποστεί μια επέμβαση μαστεκτομής mm-hmm. μπορεί να αποκαταστήσει είτε άμεσα, δηλαδή την ίδια ώρα που αφαιρείται ο μαστός, mm-hmm. να γίνει και η αποκατάσταση ναι. του όγκου του μαστού. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, mm-hmm. Από απλές μέχρι πολύπλοκες. Έχει να κάνει δηλαδή με το αφαιρείται ο μαστός με συγκεκριμένο τρόπο ναι. ή αφαιρούνται κομμάτια? Συνήθως εξαρτάται από το πόσο έχει τη σταδιοποίηση του mm-hmm. μαστού, mm-hmm. αν υπάρχουν λευφαδένες ή όχι. Ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί να γίνει μια απλή ογκεκτομή mm-hmm. ή να γίνει το skin sparing μαστέκτομη, δηλαδή να κρατήσουμε το δέρμα του μαστού για να αφαιρέσουμε το εσωτερικό. Οπότε εκεί ίσως είναι πιο έτσι. Υπάρχει εκεί έτοιμος ο φάκελος, έτοιμο το δέρμα και μπορούμε να το γεμίσουμε με μια σιλικόνη ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτόλογος ιστός είναι ιστός που παίρνουμε από κάποιο σημείο του σώματος. Mm-hmm. Είτε από την πλάτη με κάποιο κρυμνό, είτε ναι. από την κοιλιά. Mm-hmm. Διάφορα flaps, διάφοροι mm-hmm. κρυμνοί που και τα τελευταία χρόνια γίνεται περισσότερο αποκατάσταση με μικροχειρουργικές μεθόδους. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Ο χρόνος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεσμεύομαι να το επαναανοίξουμε. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για την ανόρθωση που είναι και αυτό σημαντικό. Είναι και αυτό σημαντικό. Θα κάνουμε ένα κεφάλαιο ολόκληρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Εδώ. Καλή σας μέρα.